Γεια σου! Καλώς τη! Και μετά τον ανάδρομο, τι καλό θα μας πεις! Α, ο Άρης. Τι είναι ο Άρης? Ο Άρης έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες μας. Α. Έχει να κάνει με τη δράση μας. Mm-hmm. Πώς διεκδικούμε τα πράγματα. Okay. Τώρα θα πούμε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Σκορπιό. Ωραία. Έχει ξεκινήσει την πορεία του από τις 9 Δεκεμβρίου και θα είναι στο Σκορπιό μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Ναι. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα σταθερά ζώδια. Θα πούμε όμως εμείς για όλους. Παραδοσιακά, κλασικά, ξεκινάμε με τον κριό. Ο κριός αυτή τη στιγμή βλέπει προς τις σχέσεις. Περνάς καλά? Ναι. Ρέει, αισθάνεσαι ότι σε αγαπάει ο άλλος? Mm-hmm. Άρα τα θέματα για τον κριό είναι δύο. Οι στενές σχέσεις συντροφικές ή συναισθηματικές ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Και δευτεροβόντως τα οικονομικά. Τα οικονομικά που χρωστάμε όμως. Αυτά είναι τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν τους κριούς αυτό το διάστημα που είπαμε με τον Άρη στο Σκορπιό. Ωραία. Τώρα, πιο άμεσα ενδιαφέρει τους Ταύρους, γιατί ο Σκορπιός είναι απέναντί τους. Είναι δηλαδή στη σχέση τους με τον άλλον, με τον σύντροφο. Πρωτευόντως και δευτερευόντως με τις επαγγελματικές τους σχέσεις. Μετά έχουμε τους διδύμους. Οι δίδυμοι, το θέμα που έχουν αυτή την εποχή είναι η εργασιακή καθημερινότητα. Mm. Τρία πράγματα δηλαδή. Εργασία, σώμα, καθημερινότητα. Mm. Εκεί είναι που στρέφεται η προσοχή αυτή την εποχή. Δεν τους επηρεάζει άμεσα. Έναν εκνευρισμό στην εργασιακή τους καθημερινότητα είναι εκεί πέρα. Τώρα, η καρκίνη είναι μια καλή εποχή για τους καρκίνους. Ο Σκορπιός είναι ένα φιλικό τους ζώδιο, οπότε εδώ κυλάνε τα πράγματα άνετα. Πού κυλάνε άνετα τα πράγματα? Στο τρίπτυχο που περικλεί έρωτα, δημιουργικότητα, διασκέδαση. Είναι μια εποχή καλή για τους καρκίνους, οπότε ας την διασκεδάσουν όπως μπορούν. Έτσι, δημιουργικότητα και ερωτικές σχέσεις. Τι άλλο, τα λιοντάρια επίσης είναι στα τέσσερα ζώδια στα οποία δυσκολεύονται. Γιατί δυσκολεύονται πού? Στο οικογενειακό περιβάλλον. Εκεί είναι τα θέματα τα οποία θα τον απασχολήσουν. Προσοχή στις γύρω-γύρω σχέσεις. Στην Παρθένο. Η Παρθένος έχει να κάνει με εξωστρέφεια. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με επικοινωνία, μετακινήσεις, μετακομίσεις, εκδρομές. Μια χαρά θα περάσουν οι Παρθένοι. Μια χαρά. Cool. Ζυγός. Ούτε στους ζυγούς είναι άμεσο. Έχει όμως επηρεάζει κατευθείαν την τσέπη τους. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι με έκτακτα έξοδα, δεν έχω λεφτά, μου χρωστάνε και δεν μου τα δίνουν, ήρθαν οι λογαριασμοί και τι να τους κάνω. Σκορπιός. Είναι ο Άρης, είναι ο παλιός τους κυβερνήτης. Ο καινούριος είναι ο Πλούτωνας, ο παλιός κυβερνήτης τους ήταν ο Σκορπιός. Άρα ο Άρης είναι στο σπίτι του. Τι σημαίνει ο Άρης στο σπίτι του? Ότι εδώ είναι πολύ δυνατός. Άρα, εδώ πέρα, τα πράγματα που έχω να κάνω προς τα έξω, τα κάνω με πολύ δύναμη, αυτοπεποίθηση και μερικές φορές χωρίς να υπολογίζω τους άλλους. Τοξότης. Ναι. Ο τοξότης, ο Άρης, είναι πίσω του, πίσω από την πλάτη του. Είναι λοιπόν μια εποχή για τους τοξότες, στους οποίους ακριβώς επειδή τα πράγματα δεν τα ελέγχουν, ναι, θα τα ελέγξουν με το που θα περάσει στο ζώδιό τους ο Άρης. Είναι μετά. Είναι μετά τον Σκορπιό. Προς το παρόν όμως είναι σαν να κάνουν μια ανασκόπηση της ζωής, δηλαδή να κάθεσαι έτσι και μάλιστα αυτή η ανασκόπηση να μένει στα σημεία στα οποία δεν πήγες καλά. Έχει μια τέτοια κατάσταση που είναι λίγο αυτολύπηση, το οποίο δεν είναι καθόλου του χαρακτήρα των τοξωτών. Αλλά είναι επίσης και μία εποχή στην οποία μπορούν να βάλουν πολύ εύκολα τα πράγματα στη θέση τους. Ποια είναι η δουλειά μου, ποιες είναι οι σχέσεις μου με τους άλλους, πώς αισθάνομαι εγώ για αυτούς, τι κάνουν οι άλλοι για μένα. Στον εγώχειρο και εδώ είναι καλά. Δηλαδή έχει να κάνει με φιλίες, κοινωνικότητα, εξόδους, φλερτ. Οπότε όλη αυτή η ιστορία με τον Άρη στον Σκορπιό είναι τους βγάζει προς τα έξω. Οπότε έχει να κάνει με κοινωνικότητα και εξωστρέφεια. Ωραία. Ο εγώκυρος είναι τέλεια παρέα για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Ωραία. Δύσκολο είναι όμως για τους υδροχόους. Που αυτό το διάστημα έχει να κάνει με την επαγγελματική τους κατάσταση. Εδώ πέρα μπορεί να υπάρξουν και προστριβές μέσα στην επαγγελματική ζωή. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εποχή και αυτή που φαίνονται. Και φτάνοντας στους ηχθείς, που ο Άρης βρίσκεται σε ένα φιλικό ζώδιο, είναι νερό ένας, νερό και ο άλλος. Οπότε εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μετακίνηση, ταξίδια, εξωτερικό,
Και γενικώς είναι μια εποχή η οποία δεν είναι να καθίσεις στο σπίτι σου. Α. Είναι να πάρεις τους δρόμους. Α, το λέω εγώ, δεν με ακούει. Και να κυκλοφορείς, γνωρίζοντας καινούριους ανθρώπους και περνώντας όσο το δυνατόν καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοίτα, ναι. Για όλους είναι κάτι καλό. Δηλαδή, ακόμη και για αυτούς που είναι λίγο αρνητικό. Όχι, είναι για να κοιτάξουν κάποια σημεία τα οποία πιθανόν τα έχουν παραμελήσει και τώρα ήρθε η ώρα να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Μια χαρά είναι. Να τα δούμε από την καλή τους πλευρά. Έτσι. Μια χαρά είναι. Ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε.